Απολύτω παρουσιάστηκε ο Μουσταφά Κιντζή, τονίζοντα ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα υποχωρήσει στο εδαφικό σε ποσοστό 25% ή ότι ο χάρτη είναι χειρότερο από το σχέδιο ΑΝΑΤ και πρόσθεσε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να παρουσιάσει χάρτη κάτω από το 28,2% και το δικό μα ποσοστό είναι στο 29,2%, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Ραούφ Δεκτάσου και εγκρίθηκε από την ψευδοβουλή. Ο κατοχικό ηγέτη εκθίασε στην στενή συνεργασία και διάλογο μεταξύ Τουρκία και τη Κυπριακή πλευρά, προσφέροντα πω η υποστήριξη των του Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία είναι σημαντική και πω η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα. Υπεραμήθηκε τη ζωή Ερτογάν για τη Μόρφου, τα κόκκινα και το βαρόσι, καθώ και για την παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί. Επανέλαβε πω υπάρχει διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειε για το χάρτη είπε ότι ο Ερτογάν μπορεί να λέει την άποψή του και ότι κάποιε από τι δηλώσει του μπορεί να παρεξηγηθούν και πρόσεχε πω οι Τουρκοκύπροι θέλουν συνέχιση των τουρκικών εγγυήσεων, προσαρμοσμένε στην ανάγκη η ασφάλεια τη μια πλευρά να μην αποτελεί απειλή για την άλλη. Εκτό των ζητημάτων τη ασφάλεια και των εγγυήσεων, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών έκανε λόγο για διαφωνία επί του εδαφικού. Οι δύο πλευρέ γνωστοποίησαν στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πω δεν πρόκειται να αποδεχτούν του χάρτε που κατατέθηκαν. Δεν θέλουμε να συρθεί το ζήτημα για μήνε, Πρέπει να αποφασίσουμε κατέληξε σε μια ή δύο εβδομάδε, αν η παρόντευξη τη Κύπρου θα γίνει ή όχι.